κάτι 6 Οκτωβρίου, αύριο Σάββατο, Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Πάμε στον κύριο Πολέντα, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Τροχαίων Δυστυχημάτων. Να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω, κύριε Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και έχουμε πάντα επιτυχίες στις εκπομπές σας. Να είστε καλά, είπαμε να κάνουμε, τα είπαμε πέρυσι, τα ξαναλέμε και φέτος, να κάνουμε έτσι μία συζήτηση μέσα σε λίγα λεπτά με αφορμή και την αυριανή ημέρα. Μακάρι να μην υπάρξει αύριο σε όλη την Ευρώπη ούτε ένα ατύχημα. Είναι ρεαλιστικό ωστόσο? Θα έλεγα λοιπόν ότι σιγά σιγά γίνεται η αγκουρίδα μέλη. Προσπαθούμε χρόνια τώρα σιγά σιγά, λιθαράκι, κάτι κάνουμε. Και πιστεύω ότι κάτι έχουμε καταφέρει να κάνουμε στην Κρήτη γενικότερα. Δεν μπορώ να πω για μείωση τροχείων, αλλά μιλάω για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Κρήτης που έχουμε πετύχει όλοι μαζί. Πιστεύω ότι αν εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο το οποίο είναι για την Ευρωπαϊκή Νύχτα, δεν θα έχουμε ατύχημα αύριο. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Εμένα όμως θα με επιτρέψετε να κάνω μια φοβερή επισήμαση. Να έχουν υπόψη τους όλοι, ειδικά οι οδηγοί, ότι η ασφάλεια των επιβατών στο αυτοκίνητο μέσα που οδηγάει ο Χ. Πολέντας είναι ευθύνη τους. Δηλαδή, εάν βάλεις ένα μεθυσμένο μέσα στο αμάξι και δεν του βάλεις τη ζώνη ασφαλείας και πάθει κάτι αυτός, είναι η ευθύνη του οδηγού που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβατών του αυτοκίνητου. Επειδή είχαμε ένα τροχαίο θανατηφόρο και είχαμε τέτοιο περιστατικό, θα έλεγα ότι και αυτός που δεν πίνει, και πολύ καλά να μην πίνει ο οδηγός. Σωστά. Έχει την ευθύνη. Ακριβώς. Έχει την ευθύνη του πληρώματος. Πώς είναι μες στα μάξι? Τρεις φοράνε ζώνη. Εάν συμβεί ένα θανατηφόρο ατύχημα, θα δώσει λόγο για ποιο λόγο δεν έβαλε ζώνη ασφαλείας ώστε να μην φύγει ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια, βοηθάμε όσο μπορούμε να μην έχουμε αύριο ατύχημα, να μην πιει κανένας οδηγός ούτε ένα ποτήρι κρασί, αλλά από εκεί πέρα να ξέρουν όλοι οι οδηγοί ότι είναι και υπεύθυνοι, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβατών του οχήματος που οδηγούν. Αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική πληροφόρηση. Μάλιστα. Που γίνει μέσα από τα τροχεία τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και μέσα και από τις παγκόσμιες ημέρες και σαν την αυριανή νύχτα, η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατύχημα εορτάζεται αύριο σε όλη την Ευρώπη. Και οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας, οι οποίοι σκέφτηκαν να ορίσουν αύριο την συγκεκριμένη ημερομηνία ως Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα, είναι ένας από τους ανθρώπους που θα βγουν από την παρέα να μην πηγεί. Αυτό τονίζουν αύριο είναι οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Να μην πηγεί και να οδηγήσει βέβαια μετά. Και δεν είναι παλικαριά να πει θα πιω και δεν με νοιάζει. Όχι, παλικαριά είναι να πει εγώ παιδιά οδηγάω, δεν πίνω και κατηγορήστε με. Δεν πίνω. Ούτε ένα ποτηράκι. Μην πέσουμε στο. Ούτε ένα ποτηράκι. Ακριβώς, στο τρυπάκι. Δεν πίνω. Δεν πίνω καθόλου. Ούτε ένα ποτηράκι. Θέλω να οδηγήσω με ασφάλεια όσους ανθρώπους έχω μέσα στα μάξι μου ή να πάω εγώ σπίτι μου με ασφάλεια. Αλλά από εκεί πέρα, επικαλυπτικά σας λέω να προσέξουν και αυτούς που έχουν μέσα στα μάξι να τους εξασφαλίσουν ότι θα πάνε σωστά. Μην περιμένουμε την αυριανή ημέρα, κύριε Πολέντα, και σήμερα το βράδυ θα βγουν παιδιά. Ξέρετε, έχουμε και απελευθέρωση περιορισμών λόγω πανδημίας. Η νέα γενιά έχει ξεκινήσει και βγαίνει, διασκεδάζει, πηγαίνει στα κλαμπ, θα οδηγήσει, θα ανέβει σε μηχανή, θα μπει σε αυτοκίνητο. Ας ξεκινήσουμε εμείς από τη σημερινή ημέρα. Το μήνυμά σας στα παιδιά που θα βγουν σήμερα στην Κρήτη το βράδυ να διασκεδάσουν, ποιο είναι? Διασκεδάστε, παιδιά μου, όσο θέλετε. Μην πιείτε. Γιατί αν πιείτε, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι πίσω από αυτή την απερισσεψία σας υπάρχει πόνος, θλίψη, δυστυχία, μαύρο πένθος και μία οικογένεια καταστρέφεται. Μία-δύο οικογένειες αλλάζουν τρόπο ζωής, καταστρέφονται ολοκληρωτικά από το ένα, δύο, τρία ποτηράκια που θα πείτε εσείς για να δείξετε τι. Πείτε, παλικαρίσια, παιδιά, εγώ δεν πίνω. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, παιδιά, εγώ δεν πίνω γιατί οδηγάω αυτοκίνητο. Μη χαρίσω με απλόχερα δυστυχία σε καμία οικογένεια. Σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή δεν χρειάζεται να πεθύσουμε κι άλλοι. Φτάνει. Εμείς που είμαστε, μάλιστα, είμαστε πάρα πολλοί. Μάλιστα. Τι να πω, κύριε Πολέντα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με αυτό το μήνυμά σας κλείνουμε. Θα τα ξαναπούμε βέβαια ένας άνθρωπος τα μηνύματα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα να βοηθάτε το έργο μας. Βέβαια. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά κάτι πετύχει. Ξέρετε, είμαστε δίπλα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν,